σκηνοθέτης στο έργο είναι ο σύζυγός σου. Μας πάνε τα ντουέτα μάλλον με τον Τάσο. Όταν παίζω εγώ ντουέτο και το σκηνοθετή ο Τάσος, τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχει αυτό που λέμε αυστηρότητα. Έχεις απαιτήσεις από τον σύντροφό σου. Mm-hmm. Και επειδή, τουλάχιστον από τη μεριά μου, ένας λόγος που είμαι με τον Τάσο είναι και ο θαυμασμός μου καλλιτεχνικός απέναντί του, θέλω να είναι τέλειος, εννοείται. Πώς είναι δύο άνθρωποι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παίρνεις αυτό που λέμε τη δουλειά στο σπίτι, εννοείται. Υπάρχει. Καταρχάς, δύο καλλιτέχνες δεν μπορούν να μην παίρνουν τη δουλειά στο σπίτι. Δύσκολο να είμαστε σε τραπέζι οικογενειακό, έτσι όπως το βλέπεις, ο Τάσος σίγουρα θα είναι ή στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή και κάτι θεατρικό θα ψάχνει και θα βλέπει. Και σίγουρα η συζήτηση θα είναι και γύρω από αυτό. Έχει τύχει να ζηλέψετε ή να σας ζηλέψει εκείνος αντίστοιχα. Δεν προλαβαίνω, ζηλεύει εκείνος. Όχι, δεν ζηλεύω γενικά. Mm-hmm. Δεν. Νομίζω ότι η ζήλια είναι ένα ένστικτο καταρχάς. Δεν έχει σχέση με το χώρο, δεν έχει σχέση με τίποτα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό το ένστικτο μέσα σου. Ο άντρας πρέπει να σε θέλει πολύ από την αρχή. Υπάρχουν όμως και πολλές γυναίκες εργένισες πλέον. Εννοείται, γιατί άμα δεν είσαι καλά με τον άλλον, γιατί και μπορείς να είσαι αυτόνομη οικονομικά, γιατί να έχεις έναν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι σου. Αν τυχόν ήσουν στην ηλικία που είσαι, ναι, και δεν έβρισκες τον Τάσο, θα μπορούσες να μεγαλώσεις ένα παιδί μόνη σου στην Ελλάδα, σε αυτή την κοινωνία? Δεν θα το έπαιρνα ποτέ απόφαση, όχι δεν θα μπορούσα με αυτή την έννοια, δεν θα μπορούσα να αναλάβω τόσο τεράστια ευθύνη μόνη μου. Δηλαδή, από τότε που έκανα τα παιδιά, σκέφτομαι, Χριστέ μου, μπάθει ποτέ κάτι ο Τάσος. Ότι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει το οικογενειακό σχήμα. Με τρομάζει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Ο σύντροφος ζωής για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν και τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν, αυτό μένει πίσω. Εσύ με νοιάζεις. Ρε Στέλιο, μεγαλώνουμε. Σε λίγο καιρό θα έρθει κανένα παιδάκι. Χριστίνα. Εμένα βρήκες να κοροϊδέψεις. Πώς τη βλέπεις την τηλεόραση στις μέρες μας? Τον τελευταίο χρόνο έχει ανακάμψει όσον αφορά τουλάχιστον τον τομέα της μυθοπλασίας, που είναι και ο δικός μας τομέας. Η τηλεόραση μου έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς αυτό που είπες, να γίνω γνωστή στο ευρύ κοινό. Μου προσέφερε χρήματα και είχα και έτσι μια άγνοια κινδύνου που δεν έχω τώρα όσον αφορά την έκθεση. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι νέος ρε παιδί μου, βουτάς, δεν σε νοιάζει. Λες όπως και να τα πω, όπως και να τα κάνω. Ειδικά όσο μεγαλώνω, θέλω πραγματικά να μ' αρέσει η δουλειά στην οποία βρίσκομαι μέσα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, σφιχτιό αν δεν μ' αρέσει η δουλειά. Είναι δύσκολο πράγμα να εκτίθεσαι και να ντρέπεσαι για αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι να διαλύσω, όχι, δεν έχω φύγει ποτέ από δουλειά, αλλά πλούς έχει τύχει να είμαι σε δουλειά που με αισθάνομαι πολύ αμήχανα που βρίσκομαι εκεί. Τα παιδιά γνωρίζουν το επάγγελμα της μαμάς και του μπαμπά. Άμα σας δει σε κάποια σειρά τυχαία στην τηλεόραση. Ναι, δεν θα μείνει. Θα αλλάξει κανάλι, θα φύγει σίγουρα. Α, εντάξει, ναι, μια ναι, χαρά. Δεν θέλει τη μαμά του νομίζω να την βλέπει εκεί. Αλήθεια, ναι, ντρέπεται. Έχω, έχω την αίσθηση ότι δεν, νομίζω ότι είναι αμήχανο για ένα παιδί να βλέπει τους γονείς του έτσι. Όλα αυτά για ένα παιδί λειτουργούν αρνητικά, όχι θετικά. Νομίζω ότι αν είσαι σε τρυφερή ηλικία δεν θες να ακούσεις, δεν θες οι γονείς σου να ξεχωρίζουν. Θες να είναι οι ίδιοι με τους άλλους. Δηλαδή δεν σου αρέσει να ακούς για τους γονείς σου. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είμαι δύο γιος μου βαμμένη και να μου πει γιατί βάφτιστε, πώς είσαι έτσι σήμερα. Είσαστε γενικά ο άνθρωπος ο οποίος, αν τυχόν βλέπατε στον καθρέφτη μια ρητίδα κάτι, δεν θα είμαι, κάνατε... Δεν είμαι καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Γενικά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω, να, η φύση γι' αυτό μου το έχει δωρήσει, έτσι να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούμε. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Τι, ας πούμε, να πάω να κάνω μια πλαστική στήθους ή να βάλω υαλουρονικό στο πρόσωπό μου? Όχι σε καμία περίπτωση. Τι ωραία γυναίκα, τι φυσική.